Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σπίτι μου. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε δύο αγαπημένες συνταγές. Ένα τα κανελόνια με σπανάκι και μπεσαμέλ και πάβλοβα με φράουλες που τη γαλάτια. Έτσι που εντράγαν οι μαρέγγες και η κρέμα και οι φράουλες είναι φανταστικό. Και πάντα θέλετε να σας δείξω κανελόνια με το σπανάκι. Εδώ που ήρθε η ώρα, να τα κάνουμε που σπίτι. Να σας πω ότι μέχρι να φορήσω αγάνια μου εξυπνήσαν όλοι στο σπίτι, οπότε αν επικρατεί ένας μικρός πανικός, αν ακούετε ποτσίποτα θορύβους, είναι όλη η οικογένεια στο πόδι. Να φορήσω τα γάνια μου και να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά για τα κανελόνια με σπανάκι και μπεσαμέλ. Θα χρειαστούμε μία συσκευασία 250 γραμμάρια κανελόνια. Τα έτοιμα τα κανελόνια, τα ζυμαρικά. Θα τα κάνω με τις κρέπες, γαλάτια μου. Θα βάλουμε έναν τέταρτο φλιντζανιού ελαιόλαδο, ένα φλιντζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 4 δέσμες σπανάκι χοντροκομμένο, είναι 14 φλιντζάνια άμα το μετρήσετε, ένα κουταλάκι μαγειρικό αλάτι, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, μία συσκευασία 200 γραμμάρια φέτα και ένα φλιντζάνι αναρή ανάλατι. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 2 φλιντζάνια λάδι, 2 φλιντζάνια αλεύρι, 3 φλιντζάνια γάλα, 2 αυγά και 2 τρίτα του φλιντζανιού χαλούμι τριμμένο και επιπλέον για το πασπάλισμα. Να σας πω ότι αν δεν έχετε αναρίν ανάλατη μπορείτε να βάλετε παραπάνω φέτα. Είπαμε στην Ελλάδα η αναρή μας είναι η μυζήθρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Θα βάλω το λάδι στη φωτιά να κάψει. Είδατε το σπανάκι εδώ που το έχω πλυμμένο, φαίνεται πάρα πολύ, αλλά την ώρα που να βάλουμε στο τηγάνι να το δείτε ότι να μείνει πολλά λίγο. Μόλις κάψει το λάδι μας, να βάλουμε μέσα τα κρεμμυδάκια. Έτσι θα το βάλουμε, να το αφήσουμε έτσι 2-3 λεπτά να μαράνει. Να σοκαριστεί που λέμε και να βάλουμε το σπανάκι μας. Και τώρα βάλουμε σιγά σιγά το σπανάκι μας. Αφήνουμε το έτσι το πρώτο να κατεβάσει το νερό του και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα. Θέλει λίγη ώρα. Η μόνη δυσκολία σε τούν τη συνταγή, ξέρετε ποια είναι, κάποιος να σας πλύνει ο σπανάκι. Άμα είναι πλυμμένο το σπανάκι, τα άλλα όλα είναι πανεύκολα. Μόλις μαραθούν τα πρώτα που βάλετε, βάρτε τα υπόλοιπα. Έτσι, γιατί είναι να γεμώσει το τηγάνι. Έτσι να το γεμώσουμε. Για περισσότερη ευκολία για να μαραθούν πιο γρήγορα, μπορούμε να τα σκεπάζουμε από πάνω με έναν το πόμα του τηγανιού. Εμάρανε το σπανάκι μας, έτο. Είδατε πόσο έμεινε, που κοινωνούλο που βάλαμε. Τούτο ρε παιδί μου, να κάνεις μια σπανακόπιτα, θέλεις να πλύνεις 6 δέσμες σπανάκι, να κάνεις μια φαΐ με σπανάκι. Θα βάλω το αλάτι, το πιπέρι, μέσα στη συνταγή μου, θα ανακατέψω και θα αφήσουμε τη γέμιση να κρυώσει. Αν τη βάλουμε στα κανελόνια, δείξα σας τα κανελόνια που σας είπα ότι είναι ζυμαρικά, τούτα τα τέλεια τα κανελόνια, τούτα. Βρίσκουμε τα έτοιμα στην αγορά. Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε κρέπες και να τα κάνουμε κυπριακά κανελόνια, αλλά μπορεί να μας σημώσει λίγο η γαλάτια. Ανακατεύουμε. Σε περίπτωση που τα βάλουμε ζεστά στα κανελόνια, να ραγίσει το κανελόνι σας, έτσι θα είναι ομοιομορφό. Έτσι παίζει ρόλο που πάνω να βάλετε η μπεσαμέλ να καλυφτεί, αλλά καλύτερα να το αφήσετε να κρυώσει. Επίσης να σας πω ότι το αλάτι και το πιπέρι πρέπει να βάλετε από την αρχή γιατί θέλει να βοηθήσει να κατεβάσει το νερό του και να φύγει πιο εύκολο. Μετά που να τελειώσει τούτη τη διαδικασία θα το βάλουμε το σπανάκι μας να σουρώσει. Πάμε να το βάλουμε έτσι να το σουρώσουμε γιατί θέλουμε να έχει μέσα υγρά. Και να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας ώσπου να κρυώσει. Πάμε να ξεκινήσουμε την μπεσαμέλ. Θα βάλουμε το λάδι, θα το αφήσουμε λίγο έτσι να κάψει. Ώσπου να κάψει, να σπάσω τα αυγά μου.
Θα τα σπάσω εδώ για να είμαστε. Ένα. Σπάσω εδώ. Δύο. Τα αυγά μας είναι έτοιμα. Να τα βάλουμε μετά γιατί να κάνουμε, να κάνουμε μια μπεσαμέλ. Το λοιπόν, βάλαμε το λάδι και επειδή ακούει η Σαβίνα δίπλα, θα βάλουμε τώρα το αλεύρι και τούτο που δημιουργούμε είναι το λεγόμενο ρου. Είναι Σαβίνα μου, το ρου. Ανακατεύουμε να πάει το λάδι παντού στο αλεύρι να το καλύψει. Μην το, την ώρα μου να βάλουμε το γάλα και ανακατέψουμε. Α, ήρθε να ελέξει. Θέλω να σας πω ότι στέκεται πίσω από την κάμερα και ελέγχει με πώς κάνω την μπεσαμέλ. Είναι ρου, Σαβίνα μου, τούτο, είναι ρου. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, θα φέρω το γάλα. Έβαλα το γάλα να βράσει. Οπότε θα φέρω να βάλουμε το γάλα. Φέρνω το γάλα. Και ανακατεύουμε. Αν θέλετε, μπορεί να βάλετε τρεις κουταλιές λάδι. Αλλά θεωρώ το ότι επειδή ήδη έχει η συνταγή μας λάδι, να βάλουμε 2 με 2. Ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις και μην το φοηθείτε. Τώρα που βάλαμε το ζεστό το γάλα, να διαλυθούν οι όποιες βόλοι εμείναν από το αλεύρι. Σε περίπτωση που δείτε τους βόλους ότι έκαμετε το ρε παιδί μου έτσι δυνατά δυνατά και είναι διαλυθήκα, θα το σουρώσετε το μείγμα και θα μείνουν οι βόλοι που μέσα στο σουρωτήρι σας. Αλλά εγώ τώρα να το κάνω με γρήγορες κινήσεις, να δείτε ότι βλέπετε είναι μήνας βόλοι, φύγια. Ανακατεύουμε τώρα έτσι με γρήγορες κινήσεις. Θα βάλουμε λίγο αλάτι και θα βάλουμε τα αυγά μας και το χαλούμι. Ελάχιστο αλάτι θέλει. Αν είναι αλμυρό το χαλούμι σας, θα παραλείψετε το αλάτι. Βάλουμε ελάχιστο αλάτι. Τα αυγά μόλις αρχίσει να βράσει το μείγμα μας. Βάλουμε τα 2 αυγά, ανακατεύουμε. Να βάλουμε το χαλούμι και η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Κατεβάζουμε την από τη φωτιά και να τη βάλουμε πάνω από τα κανελόνια. Αφήνουμε την κρέμα, την γέμιση είπαμε να κρυώσει, κρύωσε. Θα βάλω μέσα την αναρή, και τη φέτα. Θα θρηματίσω μέσα τη φέτα. Είναι φανταστική τούτη γέμιση. Με τα δάχτυλα πιέζεται για να ανακατευτεί τα τυριά μαζί με το σπανάκι. Και τούτη θα είναι η τέλεια φανταστική γέμιση μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να γεμώσουμε τα κανελόνια μας με τούτη φανταστική τη γέμιση. Αν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε σε έναν κορνέ, αν θέλετε με το κουταλάκι μπορείτε να το βάλετε έτσι. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ προτιμώ με τα δάχτυλα. Κάμνω τούτη, βάλω εδώ και πιέζω τα με τα δάχτυλα μέχρι να γεμώσει, να γεμίσει εντελώς το κανελόνι μας. Και εκείνο που κάνω άμα δω ότι γέμισε, αν ήταν η γαλάτια μου τώρα, να το βάλεις ένα. Ερχόμαστε εδώ, πιέζουμε τις 2 άκρες και είναι γεμάτο. Το πρώτο είναι τέλειωσε. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Όταν έκαναμε τη δοκιμή ήταν και τα κορίτσια μου μαζί και βοηθούσαν με. Τώρα η κάθε μια είναι στο δωμάτιο τους. Οπότε θα τα κάνω μόνοι μου. Θα τα γεμίσουμε όμως. Σιγά σιγά γεμίσαμε τα κανελόνια μας. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την μπεσαμέλ. Θα πασπαλίσουμε με λίγο χαλούμι που πάνω και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 35-40 λεπτά. Εμένα ο δικός μου φούρνος θέλει 40 λεπτά. Τώρα λοιπόν, τελειώσαμε. Θα τα απλώσω, θα φέρω την μπεσαμέλ για να βάλουμε ένα από πάνω. Τούτον τώρα την μπεσαμέλ θα την απλώσω, θα τη χτυπήσω, πρέπει να τη χτυπήσουμε έτσι λίγο να φύγουν οι σβόλοι. Είμαστε έτοιμοι να την απλώσουμε πάνω από τα κανελόνια μας. Ωχ, μουσκομυρίζει τούτη μπεσαμέλ και θα δώσει έτσι μια ωραία γεύση στα κανελόνια. Εναλλακτικά θα μπορούσατε πάνω να βάλετε κρέμα γάλακτος, αλλά θέλει μπόλικη. Δηλαδή θα βάζετε
μισό λίτρο, δύο, μπορεί και τρεις, γιατί θέλει υγρασία. Θα μπορούσατε να βάλετε και λίγη ντομάτα από πάνω. Βάλουμε το χαλούμι μας που πάνω. Πάμε να ψήσουμε 180 βαθμούς για 40 λεπτά, ώσπου να κάνει η γαλάτια μας την παύλοβα της με φράουλες. Πάμε να τη δούμε. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα σας έχω το πιο καλοκαιρινό γλυκό. Είναι μια πολύ ωραία τραγανή γλυκιά παύλοβα με κρέμα σαντιγί και φρούτα. Νομίζω ότι δεν έχει πιο καλοκαιρινό γλυκό, με εξαίρεση τα παγωτά βεβαίως. Είναι δροσιστικό και είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξετε παύλοβα στο σπίτι. Πολλοί κόσμος λέει Παναγία μου, μαρέγγες, όι κλπ. Δεν έχει καμιά δυσκολία, απλώς έχει κάποιους κανόνες, τους οποίους θα σας τους πω σήμερα. Πάμε να σας πω τα υλικά. Πρώτα θα σας δείξω τα υλικά για να κάνετε τη μαρέγγα. Θέλετε 4 ασπράδια, αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευασμένα από την αγορά που είναι μόνο ασπράδια. Θέλετε 150 γραμμάρια ασπράδια. Θέλουμε 220 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι corn flour, ένα κουταλάκι ξύδι λευκό κατά προτίμηση ή μιλόξιδο αν έχετε, 2 κουταλάκια βανίλια, αυτά. Το λεμόνι είναι να σας πω τι θα το κάνουμε και τούτον είναι για το μίξερ μας. Πρέπει να έχετε υπόψη δύο πράγματα για μια πετυχημένη παύλοβα. Το ένα είναι τα ασπράδια να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το δεύτερο είναι να μην έχουν ίχνος από κροκάδι μέσα. Οτιδήποτε κροκάδι, λίπος μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να μπει μες στα ασπράδια, θα επηρεάσει το πόσο θα φουσκώσουν τα ασπράδια μας και πόσο θα σφίξει η μαρέγγα μας την ώρα που θα τη χτυπήσουν. Επίσης να σας πω ότι αυτή η δουλειά γίνεται μόνο με μίξερ. Δεν μπορείτε να κάνετε μαρέγγα στο χέρι, θέλετε δυνατά χτυπητήρια. Είπαμε είμαστε δυνατοί, αλλά δεν είμαστε τόσο δυνατοί. Πριν να βάλω τα ασπράδια μου στο μίξερ, πρέπει να βεβαιωθώ ότι ο κάδος μου είναι τελείως στεγνός και καθαρός. Ένα πράγμα το οποίο βοηθά είναι να πιάσετε μισό λεμόνι και να κάνετε τούτον το πράγμα στον κάδο. Έτσι θα βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν έχει τίποτε μέσα. Βέβαια μετά που κάνουμε τούτον το πράγμα, θα πιάσω ένα χαρτί να το σκουπίσω. Έτσι έχω έναν καθαρό κάδο για να υποδεχτεί τα ασπράδια μου. Τώρα που βεβαιώθηκα ότι είναι καθαρός ο κάδος μου, θα βάλω τα ασπράδια μου, 150 γραμμάρια, και θα τα χτυπήσω χωρίς τίποτε άλλο μέσα. Ξεκινώ με μέτρια ταχύτητα για να μην βάλω πολύ αέρα μέσα στα ασπράδια πολύ νωρίς. Και μετά θα προχωρήσω με πιο δυνατή ταχύτητα. Μόλις θα φρατέψουν τα ασπράδια μου, θα αρχίσω να ρίχνω σιγά σιγά τη ζάχαρη. Όχι όλοι μαζί, σε 4 δόσεις περίπου. Και τώρα να δυναμώσω την ταχύτητα. Συνεχίζω το χτύπημα μέχρι η μαρέγγα μου να είναι πολύ σφιχτή και μετά θα βάλω το corn flour και το ξύδι. Το corn flour, να σας εξηγήσω μετά γιατί το βάζουμε, γιατί τώρα έχει πολύ φασαριά. Το ξύδι το βάζουμε για να σταθεροποιήσουμε τα ασπράδια. Την έχω χτυπήσει 3-4 λεπτά και τώρα που την έχω χτυπήσει θα βάλω τη βανίλια, το ξύδι και το corn flour. Να προσέχω να μην πεταχτεί βεβαίως.
και συνεχίζω το χτύπημα μέχρι να είναι πάρα πάρα πολύ σφιχτή. Και θα σας δείξω το τεστ της μαρέγκας μετά. Νομίζω τελειώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω διάφορα τεστ για να δείτε ότι είναι έτοιμη η μαρέγκα. Το ένα είναι, θα βάλω λίγη μαρέγκα στα δάχτυλά μου και θα κάνω τούν το πράγμα. Εάν νιώθετε ακόμα ζάχαρη, σημαίνει ότι η μαρέγκα θέλει το άλλο χτύπημα. Η ζάχαρη πρέπει να είναι τελείως διαλυμένη. Δεν πρέπει. Εμένα δεν υπάρχει ζάχαρη. Είναι τέλεια πάνω το. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε για να δείτε αν είναι αρκετά σφιχτή είναι να βάλετε μέσα το χτυπητήρι. Να το. Βλέπετε που μένουν οι κορυφές χωρίς να πέφτουν καθόλου. Το απόλυτο τεστ που να σας το δείξω τώρα. Να το βάλω τούτο εδώ τις κορυφές μου, βλέπετε. Του Μενέλο αρέσκεν του πολλά να το κάνω με τούτο πράγμα στο στούντιο γιατί ανάγκαζε με να κάνω τούτο πράγμα. Δεν με ανάγκαζε, δεν έκανα επιθεληματικά δηλαδή. Αλλά είναι για να σας δείξω ότι το απόλυτο τεστ της μαρέγκας είναι τούτο πράγμα. Και αν θέλετε και έτσι. Είδατε εφόμε, εκαμάτω. Για να ψήσουμε την μαρέγκα θα χρειαστούμε έναν ταψί, έναν αντικολλητικό χαρτί και πρέπει πάνω σε τούτον το αντικολλητικό χαρτί να κάνουμε έναν κύκλο για να ξέρουμε πού θα βάλουμε την μαρέγκα. Εγώ έπιασα τη βάση ενός ταψιού 23 εκατοστό για να κάνω τον κύκλο μου. Έτσι εδώ. Επειδή εμένα το ταψί μου είναι μαύρο, να κάνω έτσι αρκετά σφιχτή τη γραμμή για να φορώ τι κάνω. Να το. Μετά το που κάνω, πιάνω λίγη μαρέγκα με το δάχτυλο μου και βάλω την έτσι στις άκριες, ώστε να κολλήσει καλά το χαρτί πάνω στο ταψί μου και γυρίζω το ανάποδα. Ωραία. Με τούν τον τρόπο βλέπω και τον κύκλο μου για να μπορέσω να βάλω τη μαρέγκα. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 130 βαθμούς αέρα. Να σας πω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη μαρέγκα και στην πάβλωβα. Η πάβλωβα έχει μέσα corn flour. Το corn flour κάνει το κέντρο της πάβλωβας να είναι σαν το marshmallow, μαλακό. Η μαρέγκα δεν έχει μέσα corn flour και είναι τραγανή παντού. Λοιπόν, έβαλα εδώ τη μαρέγκα μου. Εδώ. Okay. Και μετά να πιάσω τη σπάτουλα μου. Μπορεί να σας φανεί ότι η Παναγία μου είναι πολύ και πρέπει να την απλώσω περισσότερο. Μην την απλώσετε περισσότερο, έτσι πρέπει να είναι. Επίσης να σας πω ότι εμένα μου αρέσει η πάβλωμα να έχει μια ρουστική εμφάνιση, οπότε δεν την πολλοσάζω στα πλάγια και να κάνω έτσι έναν ωραίο κύκλο κλπ. Αφήνω την έτσι λίγο πιο άγρια να την πούμε. Προσπαθώ να μην ξεφύγω καθόλου από τον κύκλο τον οποίο έκανα. Εδώ δάμε. Και μετά θα πιάσω τη σπάτουλα μου και θα κάνω τούν το πράγμα μες στη μέση. Είναι έτσι να κάνω με ένα βαθούλωμα μες στη μέση. Είναι πιο ωραία έτσι που είναι παρασυσταρισμένη. Αν θέλετε να τη συγυρίσετε βέβαια και να κάνετε έτσι με τη σπάτουλα σας, μπορείτε να κάνετε. ...130 βαθμούς αέρα για μία ώρα. Μετά θα κλείσουμε το φούρνο και θα αφήσουμε μέσα τη μαρέγκα μέχρι να κρυώσει εντελώς ο φούρνος. Εγώ την διαδικασία πολλές φορές την κάνω από το προηγούμενο βράδυ. Σύνω τη μαρέγκα, σβήνω το φούρνο, πάω για ύπνο και την επόμενη ημέρα είναι έτοιμη η μαρέγκα μου. Να σας πω όλα ότι την πάβλωβα ή την μαρέγκα τέλος πάντων μπορείτε να τη φτιάξετε μέρες πριν και να τη διατηρήσετε στον πάγκο της κουζίνας έως 3-4 μέρες πριν σκεπασμένη, δεν παθαίνει απολύτως. Πάω στο φούρνο.
Να την παύλοβα μου. Την έχω βγάλει από το φούρνο, από κρύο φούρνο όπως σας είπα. Θα δείτε ότι τσαμε που την επάτησα λίγο μες στη μέση, έκαμε τσάκρισε όπως λέμε και έπιασε λίγο κάτω. Τούτο δεν μας πειράζει γιατί τούτος είναι ο χώρος που θα βάλουμε την κρέμα μας. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Η παύλοβα εμένα έσπασε μου πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο εύθραυστη και αφράτη που σπάζει η Μαρέκα. Δεν μας πειράζει όμως να σας πω την αλήθεια. Διότι έτσι είναι η υφή τούτου του γλυκού. Αφού και την ώρα μου να πάτε να το κόψετε, πάλι να σπάσει. Οπότε μην παρικοβληθείτε να σπάσει η παύλοβα, συνεχίστε κανονικά. Πάμε να συναρμολογήσουμε. Έχω εδώ περίπου 500 γραμμάρια φράουλες, τις έχω κόψει σε τέταρτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτο θέλετε. Εγώ δεν βάζω τίποτε πάνω στις φράουλες, γιατί αν βάλετε πάνω στις φράουλες ζάχαρη, κονιά και οτιδήποτε, θα κατεβάσω ζουμί, το οποίο είναι να πάει πάνω στην παύλοβα και να την μαλακώσει. Αφήσα και κάποιες φράουλες με το φιλαράκι πάνω, γιατί βρίσκω ότι είναι ωραία να έχω και κάποιες φράουλες με το φιλαράκι. Και έχω επίσης χαλεπιανά για να πασπαλίσουμε. Αν δεν θέλετε όμως, δεν βάλετε χαλεπιανά, είναι εντάξει. Μπορείτε να βάλετε λίγη ζάχαρη να έχει. Έχω επίσης χτυπημένη σαντιγί, έτσι είναι εδώ πέρα. Είναι κρέμα γάλακτος χτυπημένη με 80 γραμμάρια ζάχαρη να έχει. Είναι 400 ml. Α, έβαλα και μια βανίλια μέσα. Λοιπόν, θα φέρω την παύλοβα μου στην κιαδέλα μου. Η παύλοβα όταν για να είναι ψημένη, σημαίνει ότι είναι ψημένη, σημαίνει ότι ξεκολλά εύκολα από το χαρτί. Ξεκόλλησε με το χαρτί. Ωραία, την βάζω στην κιαδέλα μου και θα βάλω την χτυπημένη σαντιγί μες στη μέση. Προσεκτικά και όμορφα, αλλά είπαμε, εάν σπάσει, και εμένα μπορεί να μου σπάσει τώρα. Αλλά δεν θα χωθούμε. Βάζουμε εδώ την κρέμα. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτον είναι εποχής, ό,τι φρούτο σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία με μπανάνε και σως σοκολάτας, είναι πάρα πολύ ωραία με ροδάκινα και σταφύλια. Τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ ωραία η παύλοβα με τούτα όλα τα πράγματα. Βάλω ακόμα λίγο. Κάνουμε έτσι μορφή. Είπα σας και πριν, το εσωτερικό της παύλοβας είναι όπως το marshmallow. Είναι μαλακό. Και η παύλοβα θέλει την κρεμούδα της, α. Λοιπόν, να βάλουμε τις φράουλες. Εμένα δεν μου αρέσουν τα πολύ συμμετρικά πράγματα, οπότε απλώς βάζω τις φράουλες μου έτσι, όπως μου έρθει, όπως λέμε. Που σας εξαρτάται πόσες να βάλετε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγες πάνω στην παύλοβα και να σερβίρετε μετά με επιπλέον φράουλες. Αν θέλετε. Και όπως σας είχα πει πριν, εφύλαξα λίγες φράουλες με το φιλαράκι. Αρέσκει μου έτσι να έχει λίγη μπρασινάδα. Θα τις βάλω κουποτσί και κουποτά, όπως λέμε. Επίσης να σας πω ότι επειδή το τυπάβλα πάει σπιτικιά και η μαρέγκα είναι σπιτικιά, είναι πιο ανθεκτική που τις μαρέγκες βρίσκω που αγοράζουμε από το ζαχαροπλαστείο. Οπότε μπορείτε να την ετοιμάσετε έως και 4 ώρες πριν και δεν θα πάθει τίποτε. Θα βάλω. Μα τι ωραίο γλυκό, είναι πραγματικά από τα πιο καλοκαιρινά ωραία γλυκά. Θα σας πέσει και καμιά φραουλίτσα, πάτε τι. Έτοιμη η παύλοβα μου, κοιτάξτε τι ωραίο γλυκό. Και είναι πάρα πολύ δροσιστικό και πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε σπίτι σας. Μην το φοβηθείτε καθόλου, σας είπα το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα μίξερ. Τα υπόλοιπα απλώς θέλετε καλή διάθεση. Λοιπόν, πάω ψυγείο, θα παγώσει λίγο και μετά θα την κόψω, παρόλο που εννοείται μπορείτε να τη σερβίρετε αμέσως. Εγώ συνήθως τη φτιάχνω
3-4 ώρες πριν να τη σερβίρει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, την αγάπη μου. Καλά σπιτομαγειρέματα. Γεια χαρά! Κανονικά η πρώτη μερίδα, είπαμε πάντα, μηνίσκει τσινού που την εμαείρεψε, αλλά εγώ να προσπαθήσω έτσι να βγάλω τον το κομμάτι και σας το παρουσιάσω και περκεί μου βγει καλά. Το λοιπόν, να με βοηθήσει λίγο το μαχαίρι, να πιάσω από κάτω, καλά. Έφυγε μου, περιμένετε, σας το βάλω. Έτω. Τούτα είναι τα κανελόνια με σπανάκι. Θα σας το γυρίσω και να το δείτε και που δαμε. Δείτε τα που είναι γεμάτα με σπανάκι και είναι ωραία. Τέλεια. Τούτη είναι η συνταγή μας. Φτιάξτε την, είναι πάρα πολλά ωραία. Είναι μόνο κανελόνια με κυμά ή με τις κρέπες. Είναι ωραία και τούτα κανελόνια με σπανάκι. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Εγώ και καλά τι αγαπούμε σας πολλά. Να περνάτε τέλεια. Γεια σας!